ανακούσουμε ακούσουμε τις δηλώσεις Ερτογάν αλλά και του Τατάρ κατά από τα κατεχόμενα μάλλον απομακρύνονται από τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Μιχάλη, νομίζω το τι λέγεται δημόσια πρώτης άτυπη πενταμερούς για την Κύπρο και θα λεχθούν πολλά μέχρι την 27η Απριλίου έχει περισσότερο επικοινωνιακή παρά ουσιαστική αξία. Έτσι φρονώ ότι θα πρέπει να ειδωθούν και οι φορτικές και ενίοτε και μαξιμαλιστικές θέσεις που διατυπώνει η Άγκυρα και ο Ερτογάν. Εξάλλου, ο Ταΐπ Ερτογάν αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα στριμωγμένος. Πέραν της φοδρής πίεσης που δέχεται η τουρκική οικονομία, η κατάρρευση της τουρκικής λύρας, ο ίδιος καταγράφει και την χαμηλότερη δημοτικότητά του στις διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί. Και έχουμε δει και στο παρελθόν, σε ανάλογες περιπτώσεις, ότι υπό αυτά τα δεδομένα πληθαίνουν οι πατριωτικές κορώνες και οι εθνικιστικές εξάρσεις κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Συνεπώς, το τι λέγεται, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει μικρή έως μηδαμινή σημασία από το τι θα λεχθεί την κρίσιμη ώρα στο τραπέζι της πενταμερούς διάσκεψης. Και πολύ περισσότερο, πώς θα εμπλακούν στην όλη συζήτηση και τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα, όπως τα ευρωτουρκικά και τα ελληνοτουρκικά. Έχει δίκιο, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία η προπαρασκευαστική και πολλές φορές παρασκηνιακή διαβουλευσή που γίνεται. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εντάξουμε και την επικείμενη επίσκεψη στην Τουρκία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πάνε, Μιχάλη, στην Τουρκία, ειδικά για το Κυπριακό. Αυτά τα λέγαμε και τα πιστεύαμε κάποτε. Αλλά ασφαλώς, στο όλο πακέτο των συζητήσεων ένα κομμάτι λογικό είναι να αφορά και το δικό μας πρόβλημα. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι εάν υπάρξει ένα μεγάλο deal μπορεί να χωρέσει και το Κυπριακό. Mm -hmm. Συνεπώς ειδικά αυτή η επίσκεψη της ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρώτη σύγκληση τη πενταμερού διάσκεψη έχει μια ιδιαίτερη ναι, αξία και σημασία. Ναι, αλλά εδώ έχουμε και την αιμονή τη τουρκική πλευρά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, δεν έχει λόγο στην αντίπη πενταμερή. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε ανάλογε ενστάσει. Και ίσω έχει περισσότερη σημασία το τι θα λεχθεί στο παρασκήνιο αυτέ τι μέρε μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας, παρά το θέμα της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διάσκεψη της Γενέβης που είναι τυπικό. Σε ευχαριστούμε Σωτήρη. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για όσους περιφρονούν.